Σε μια σημαντική εξαγορά των ιστορικών τίτλων και σημάτων τη ελευθεροτυπία και κυριακάτικη ελευθεροτυπία, προχώρησε ο όμιλο Alter Ego Media. Ο Νίκο Φιλιππίδη είναι μαζί μου. Καλησπέρα, ε, καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά. Είναι μια κρίση ε, που γίνεται μετά από 10 χρόνια από Σωστά. το κλείσιμο τη εφημερίδα. Μια εφημερίδα που συνέβαλε τόσα μα τόσα πολλά στον ευρύτερο χώρο τη κεντροαριστερά. Λοιπόν, μα έλειψε και σήμερα έγινε η αρχή. Αγοράστηκαν οι τίτλοι. Άρα το επόμενο βήμα είναι η έκδοση τη εφημερίδα. Μια εφημερίδα η οποία είναι ράνια το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, συνυφασμένη με αυτό που λέμε τη μεταχρόνια τη μεταπολίτευσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο τη φίλο βγήκε ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση. Του χρόνου κλείνει 50 χρόνια. Είναι 49 χρόνια ιστορία. Αν μπορούμε να δούμε λίγο την ημερομηνία που βγήκε το πρώτο φίλο, ήταν 21 Ιουλίου 1975. Δεν είναι τίποτα τυχαίο ούτε ημερολογιακά. Είναι η εφημερίδα η οποία έβγαλε το πρώτο κυριακάτικο φύλλο Δεν είχαμε πριν κυριακάτικα φίλα ημερήσεων εφημερίδων. Το Νοέμβριο του 1975. Πολλέ άλλε πρωτιέ. Υπήρχε και προ πρωινό φίλο το οποίο για λίγα χρόνια στο το 1981 υπήρξε, το 1984. Άλλαξε σχήμα και ήταν από τι πρώτε εφημερίδε που προχώρησαν σε ταμπλόιτ, mm -hmm, αυτό που mm -hmm. τώρα είναι το πιο συνηθισμένο ε, σχήμα εφημερίδων. Δυστυχώ η οικονομική κρίση, λάθη τραπεζών, λάθη επιχειρηματικά. Πολλά πράγματα πήγαν στραβά. Από το 11 και μετά είχε προβλήματα. Το 2014 δεν τα κατάφερε. Νοέμβριο το 2014 μπήκε Λουκέτο. Είναι σημαντική η σημερινή κίνηση, η σημερινή εξαγορά okay. του μήλο, Alter Ego Media. Επιπλέον των ε, ε, αναγνωστών και για το γεγονό ότι οι εργαζόμενοι, οι πολύ καλοί συνάδελφοι που επί χρόνια δούλευαν, γνώρισαν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Από το κλείσιμο το απότομα τη εφημερίδα και τώρα θα αποζημιωθούν. πολύ σημαντικό για του συναδέλφου μα. Πάρα πολύ Έτσι. σημαντικό από κάθε άποψη. Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ.